Είμαστε εδώ, έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο, την 110 πτέρυγα μάχης, για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην εγκατάσταση αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων μέσα στο αεροδρόμιο. Οι Έλληνες φαντάροι, οι Έλληνες μηνύτες αξιωματικοί, δεν έχουν καμιά δουλειά να υπηρετούν ξένα συμφέροντα, τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, τα συμφέροντα των Αμερικάνων υπεριαλιστών που έχουν αιματοκυλήσει όλο τον κόσμο. Εδώ μέσα στην 110 πτέρυγα μάχης είναι εγκατεστημένα τα αμερικάνικα drones, δηλαδή τα κατασκοπευτικά αεροπλάνα των ΗΠΑ, τα οποία σαρώνουν όλη την περιοχή από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην παρουσία των αμερικάνικων δυνάμεων στην πόλη της Λάρισσας και σε όλη τη χώρα. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βασίς, καμιά συμμετοχή στις επεμβασίς. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το έργο του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε στην ψήφιση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις Βάσεις φέτος το Γενάρη, παραχωρώντας γη και είδωρ πραγματικά όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές της χώρας στους Αμερικάνους. Ανάμεσα στα άλλα, συμφώνησαν ότι εδώ στην 110 πτέρυγα μάχης μπορούν μόνιμα να είναι εγκατεστημένες οι στρατιωτικές αμερικανό-νατοϊκές δυνάμεις. Η πατρίδα είναι του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Σε αυτό το χώρο που όχι μόνο οι Αμερικάνοι, αλλά και οι υπόλοιποι νατοϊκοί φωνιάδες, όπως οι Ισραηλινοί, συνεκπαιδεύονται με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είμαστε παρόντες για να δηλώσουμε ότι οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Απαιτούμε να αποσυρθούν τώρα τα αμερικάνικα και νατοϊκά στρατεύματα, να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις από τη χώρα μας. Να πάψουν πλέον να εγκαθίστανται στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα ελληνικά σύνορα. Καμία συζήτηση για αλλαγή συνόρων στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες μπλέκουν τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνους δρόμους, σε επικίνδυνα μονοπάτια. Γιατί η εγκατάσταση βάσεων στην περιοχή μας δεν είναι απλά παράγοντας κινδύνων για τους άλλους λαούς, αλλά είναι παράγοντας κινδύνων και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό, όταν η Ρωσία και μια σειρά άλλες χώρες απειλούν ότι οι βάσεις αυτές είναι στόχος σε ενδεχόμενο γενικευμένη σύγκρουση. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε δυνατά τα συνθήματά μας. Στεκόμαστε εδώ να ακουστούμε μέχρι μέσα, να ακουστούμε δυνατά ότι δεν δίνουμε ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, ότι απαιτούμε να αποσυρθούν οι αμερικάνικες δυνάμεις από την 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα. Ούτε γη, ούτε...